Κεντρικό δελτίο, τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, τον κύριο Νίκο Παπά. Η Στέλλα Γκαντώνα ξανά εδώ μαζί μας. Καλησπέρα, κύριε Υπουργέ. Καλησπέρα και στους δύο. Καλές επιτυχίες, καλή αρχή. Να είστε καλά. Και είμαι βέβαιος ότι θα έχετε ξεχωριστή συμβολή στην ενημέρωση του κόσμου, έτσι με το γνωστό δυναμικό τρόπο του κόντρα. Μακάρι, μακάρι. Κύριε Υπουργέ, να ξεκινήσουμε από όσα βλέπουμε που έγιναν στην Θεσσαλονίκη. Μπορεί κανείς να αναλύσει και τις τάσεις της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας, τις βολές που έχουν ανταλλαγή, αλλά. Αυτό που θα μπορούσε να πει ένας καλόπιστος που θα έβλεπε το δελτίο ειδήσεων, το όποιο δελτίο ειδήσεων, θα ήταν ότι μα καλά, ακόμη και σε μια αυτονόητη καταδίκη για τη βιοπραγία ενός δημάρχου, και εκεί βρήκαν να τσακωθούν η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση. Κοιτάξτε, δεν θα υπήρχε πεδίο αντιπαράθεσης αν και η αξιωματική αντιπολίτευση είχε μια καθαρή θέση, πρώτον, και δεύτερον, εάν ξεκαθάριζε και το ποια είναι η θέση των στελεχών της. Τα οποία έχουν πάρει θέσεις οι οποίες μόνο ντροπή μπορούν να προκαλέσουν ως προς τα συναισθήματα. Έτσι, το γεγονός αυτό καθ' αυτό όμως νομίζω ότι δείχνει ότι πρέπει όλες οι δημοκρατικές δυνάμεις να έχουμε τα μάτια μας και τα αυτιά μας ανοιχτά, να έχουμε αναχώματα διαρκή και καθημερινά απέναντι στο αυγό του φιδιού, απέναντι στην δυνατότητα των ιδεών της βίας, του διχασμού και του φασισμού να περπατάνε μέσα στην κοινωνία και να μην τοποθετούμαστε δημόσια με τρόπο που να τροφοδοτεί και αυτές τις ιδέες και αυτές τις πρακτικές. Δεν είναι όμως, κύριε Υπουργέ, λίγο βαρύ να κατηγορείτε το μισό κομμάτι της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι κρύβεται πίσω από αυτές τις επιθέσεις επί της ουσίας? Γιατί εγώ έχω να πω το εξής. Εγώ άκουσα τον αναπληρωτή εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας σήμερα το πρωί να λέει ότι δεν ήξερε τη δήλωση του Δημάρχου, δεν θυμάμαι για ποιες πόλεις. Για τον κύριο Κυρανάκη. Δεν είναι αξιόπιστο αυτό, όπως καταλαβαίνετε, διότι είχε μεσολαβήσει ένα 24ωρο, είχε βγει ανακοίνωση και από το ΣΥΡΙΖΑ, είχε προκληθεί αντιπαράθεση ήδη και ο κύριος Κυρανάκης έκανε ότι δεν το γνωρίζει. Συνεπώς νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία πρέπει να μας εξηγήσει τι συμβαίνει και αν ακόμα είναι στέλεχός της ο εν λόγω κύριος, και νομίζω ότι θα ήταν ένα πάρα πολύ καλό μήνυμα, ένα πάρα πολύ καλό δημοκρατικό μήνυμα εάν διαχώριζε τη θέση της και λάμβανε και τα κατάλληλα μέτρα, θα σας έλεγα. Μια που λέμε από το δημοκρατικό μήνυμα, πάμε στο δημοκρατικό μέτωπο. Βλέπουμε ότι η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, στρατηγική, αυτό συζητήσατε και στην κεντρική σας επιτροπή προχθές, είναι να υπάρξει ένας προοδευτικός πόλος στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Ο κύριος Μπουτάρης έχει πάρει πολύ προωθητικές θέσεις στο Μακεδονικό. Αυτό που μας έλεγε πριν και ο Φίβος ο Κλαδιανός είναι ότι εξ αντικειμένου με όλα αυτά τα οποία υπέστη ο άνθρωπος προχθές και τη στάση την γενναία που κρατάει, γίνεται ένα σύμβολο, ένα πρόσωπο σύμβολο στο δημοκρατικό χώρο. Οπότε αναρωτιέται κανείς, σε αυτή την προσπάθεια να προσεγγίσετε ή ακόμη και να συνεργαστείτε με κεντροαριστερές δυνάμεις στις αυτοδιοικητικές εκλογές, αν εσείς θα βλέπατε τον κύριο Μπουτάρη ως έναν δήμαρχο Θεσσαλονίκης που θα μπορούσε να επανεκλεγεί και με τη σημαία του ΣΥΡΙΖΑ ενδεχομένως. Κοιτάξτε, θα ήταν άκομψο εκ μέρους μου να προαναγγείλω το ποιος θα είναι ο υποψήφιος ο οποίος θα στηριχτεί και από τις δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες δημοτικές εκλογές μέσα από το δελτίο σας. Αυτό που έχω να πω όμως είναι, και θα ήθελα να καταγραφεί, είναι ότι ο Γιάννης Μπουτάρης έχει πάρει πολύ θετική θέση σε ζητήματα τα οποία νομίζω είναι κομβικά για το μέλλον της Βόρειας Ελλάδας και της Θεσσαλονίκης και για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να οργανωθούμε ως κοινωνία. Για την ανοχή που πρέπει να έχουμε στο διαφορετικό, για τις προοδευτικές ιδέες και τις ρυθμίσεις οι οποίες θεσμοθετήθηκαν και θα συνεχίσουν να θεσμοθετούνται, και έχει μια πάρα πολύ θετική καταγραφή. Τα υπόλοιπα στον καιρό τους. Άρα δεν το αποκλείεται. Νομίζω ότι ήμουν πολύ σαφής. Κύριε Παπά, στο Μακεδονικό, μέσα σε δύο μέρες η πρόταση περί ονομασίας για Μακεδονία του Ίλιντεν φαίνεται πως κάηκε. Όμως κάπως περίεργα δεν έπεσε και ευνηδιαστικά στην δημόσια σφαίρα αυτή η πρόταση? Επί της ουσίας η κοινή γνώμη το έμαθε από μια ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας, έτσι? Η κοινή γνώμη το έμαθε από διαρροές οι οποίες γίνανε σε μέσα ενημέρωσης της γειτονικής χώρας. Αλλά νομίζω ότι εμείς ως ο μεγάλος εταίρος σε αυτή τη σχέση, από άποψη όγκου και διπλωματικού εκτοπίσματος, θα πρέπει αυτή τη συζήτηση να την κάνουμε με απόλυτη ψυχραιμία. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει κερδίσει ένα πάγιο αίτημά της που ήταν το Erga Omnes, δηλαδή η ονομασία η οποία θα επιλεγεί να είναι για όλες τις χρήσεις, και για εσωτερική και για εξωτερική χρήση. Αυτό ο κύριος Ζάεφ το είπε σε σχέση με το Μακεδονία του Ίλιντεν. Μισό λεπτό. Και για τη συνέχεια εγώ δεν μπορώ να αντιληφθώ, όταν υπάρχει μάλιστα πρόταση των Ηνωμένων Εθνών, όπου παραθέτει ας πούμε ένα φάσμα ονομάτων το οποίο θα μπορούσε να αποτελεί λύση, γιατί μπορεί το Erga Omnes να ισχύει για μία επιλογή ονόματος και να μην ισχύει για μία άλλη. Όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, θα πρέπει στα τελευταία βήματα να τα κάνουμε με τρόπο συγκροτημένο και με όχι τρόπο άτσαλο, και συνεχίζουμε και είμαστε αισιόδοξοι. Νομίζω συνεχίζονται οι συναντήσεις.
Θα δούμε τι θα γίνει και στη Νέα Υόρκη, όπου έχει και ο Νίκος Κοτζιάς στη συζήτηση με τον ομολογό του. Αλλά εδώ υπάρχουν δύο ζητήματα. Πρώτον, έχει δικαιωθεί η επιλογή της ενεργητικής εξωτερικής πολιτικής, κύριε Μελιγκόνη. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η Ελλάδα συνειδητοποιεί ότι η στασιμότητα δεν βοήθησε τα ελληνικά συμφέροντα. Φτάσαμε 140 χώρες να αναγνωρίζουν τη γείτονα χώρα με το όνομα Δημοκρατία της Μακεδονίας, και ξεκινάει μια συζήτηση η οποία, εδώ που έχει φτάσει, εάν υπάρξει λύση, θα υπάρξει λύση η οποία την αντιστρέφει αυτή την πραγματικότητα. Και πάμε σε αυτό που λέει η Ελλάδα από το Βουκουρέστι πεντακάθαρα και μετά και, από, και σε όλο αυτό το διάστημα, σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό ή χρονικό προσδιορισμό. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να καταγραφεί. Το δεύτερο, και σε αυτό θα ήθελα να είμαι απολύτως σαφής, η Νέα Δημοκρατία οφείλει να ζητήσει μια συγγνώμη από τον κόσμο. Κυρίως από τον κόσμο που κατέβηκε στα συλλαλητήρια. Διότι? Διότι αυτός ο κόσμος έχει δικαίωμα να μην του λένε ψέματα. Και κάποιοι του λένε ψέματα εάν του λένε ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει τη δυνατότητα να πάει σε μια λύση η οποία δεν θα περιέχει τον όρο Μακεδονία μέσα. Είναι εθνική θέση εδώ και καιρό. Την έχουν υπηρετήσει όλες οι κυβερνήσεις από τότε που διατυπώθηκε η σύνθετη ονομασία, και η αξιωματική αντιπολίτευση δεν έχει την πολυτέλεια να την βάζει περί άλλων. Πάντως, κύριε Υπουργέ, είδαμε ότι ο κ. Μητσοτάκης έκανε μια στροφή τα τελευταία 24 ώρα, ειδικά μετά από την παρουσία του στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Και εσείς από την πλευρά σας μιλάτε για μια συνένεση. Καλείτε δηλαδή τα κόμματα σε συνένεση. Εγώ θέλω απλώς να σας ρωτήσω, πώς θεωρείτε ότι μπορούμε να πάμε σε μια συνενετική λύση, όταν εσείς σήμερα, η κυβέρνηση, κατηγορεί το μισό κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας για την επίθεση στον κύριο Μπουτάρη? Θέλω να πω ότι συνεχώς το κλίμα δυναμητίζεται. Το κλίμα δεν δυναμητίζεται με δική μας επιτυχία, και νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε και εμείς και οι υπόλοιπες δημοκρατικές δυνάμεις να απαιτούμε και από την αξιωματική αντιπολίτευση με αυτές τις συμπεριφορές και αυτά τα πρόσωπα να τραβήξει μια κόκκινη γραμμή. Αλλά εάν ο κύριος Μητσοτάκης έχει πει το ένα ή το άλλο, και έχει πει άλλο στα συλλαλητήρια και άλλο στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, πρέπει να ζητήσει δύο φορές συγγνώμη. Και ξέρετε, κύριε Γκαντώνα και κύριε Μελιγκόνη, πρέπει να ζητήσει δύο φορές συγγνώμη από τον κόσμο που κατέβηκε στα συλλαλητήρια. Διότι αυτός ο κόσμος, ο οποίος μπορεί να έχει μια ευαισθησία, έχει δικαίωμα να γνωρίζει το ποια είναι η πραγματική κατάσταση. Και όχι να προσπαθούν να τον παθιάσουν στη βάση καταστάσεων οι οποίες δεν ισχύουν. Πάντως υπάρχουν και πολλοί που λένε ότι χρησιμοποιείτε το Σκοπιανό για να διχάσετε το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό νομίζω είναι μια ανοησία η οποία δεν αντέχει στο δημόσιο διάλογο. Είναι ένα χρονίζον πρόβλημα της εξωτερικής μας πολιτικής, είναι ένα βάρος της εξωτερικής μας πολιτικής εδώ και 30 χρόνια, και καλώς, πάρα πολύ καλώς κάνουμε και κλείνουμε τα μέτωπα με τους βόρειους γειτονές μας. Θα πω κάτι το οποίο δεν ξέρω πώς θα σας φανεί. Δεν μπορεί να αδιαφορεί η Ελλάδα για τη διείσδυση και την επιρροή του εξανατολών γειτονά της στα Βαλκάνια. Δεν μπορεί η Ελλάδα να έχει τεταμένες σχέσεις με τους φυσικούς της γείτονες και να αφήνει επιρροές τρίτων εκεί πέρα να περπατάνε μόνες τους και χωρίς την παραμικρή ενόχληση. Κύριε Παπά, με το χέρι στην καρδιά, το Μακεδονία του Ίλιντεν κάηκε επειδή εν τέλει δεν άρεσε στην κυβέρνηση, ή επειδή είδατε ότι ακόμη και κεντροαριστερά ήταν επιφυλακτική? Γιατί εδώ που τα λέμε, ήταν το πρώτο όνομα το οποίο δημοσίως η Φύρομ αποδέχτηκε, κόβοντας όλες τις αξιώσεις για Μεγαλεξάνδρους, για αρχαία ελληνική κληρονομιά. Δηλαδή, θέλω να πω, ήταν τόσο κακό τελικά το Μακεδονία του Ίλιντεν? Νομίζω ότι θα πρέπει να αναγνωρίσουμε καταρχήν ότι η συζήτηση και για αυτό το όνομα έκοψε τη συζήτηση ακριβώς όπως το διατυπώσατε. Δηλαδή, αρχαίους Μακεδόνες δεν τους θέλουμε. Ούτε Σλάβους τους θέλουμε. Τι τους θέλουμε πια? Έκοψε τη συζήτηση ότι ο γείτονας διεκδικεί την κληρονομιά της αρχαίας Μακεδονίας. Και αυτό νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επαναλαμβάνω, κύριε Μελιγκόνη και κύριε Γκαντώνα, έχουμε κάθε λόγο εμείς, ως ο ισχυρότερος εταίρος σε αυτή τη διαπραγμάτευση με την γείτονα χώρα, να αντιμετωπίζουμε πάντα τις καταστάσεις με ψυχραιμία. Προφανώς, προφανέστατα, θέλουμε μια λύση η οποία να είναι λειτουργική. Οι προτάσεις των Ηνωμένων Εθνών είναι στο τραπέζι, έχουν γίνει πάρα πολύ σημαντικά βήματα, τα οποία ακριβώς έχουν γίνει επειδή η κυβέρνηση πήρε τις πρωτοβουλίες που πήρε, και νομίζω ότι με συνέχεια της αλληλοκατανόησης μπορούμε να φτάσουμε σε μια λύση. Ο κύριος Καμένος έχει λάβει ενημέρωση, κύριε Υπουργέ, γνωρίζετε για τη Μακεδονία του Ίλιντεν πρώτον, και δεύτερον γενικότερα τη στάση του, πώς την σχολιάζετε? Γιατί γνωρίζουμε ότι από την αρχή έχει κάποιες πολύ σοβαρές ενστάσεις. Ο Πάνος ο Καμένος έχει διατυπώσει μια θέση, έχει την ενημέρωση
περισσότερο βεβαίως από τους άλλους υπουργούς, διότι είναι και κυβερνητικός εταίρος, έτσι, είναι αρχηγός του κόμματος το οποίο συγκυβερνά, και είμαι βέβαιος ότι τελικά θα φτάσουμε σε μια λύση η οποία θα διασφαλίσει ευρύτατη πλειοψηφία και στην Ελληνική Βουλή. Ακόμα και αν δεν τη στήριξε ο κύριος Καμένος. Ελπίζω να είναι μια λύση την οποία θα δώσει δυνατότητα και στον Πάνο τον Καμένο να την υπερψηφίσει. Έχει κλείσει η συζήτηση, τουλάχιστον η κυβέρνηση έχει κλείσει τη συζήτηση, εάν υπάρχει δεδηλωμένη ή όχι σε περίπτωση που ανεξάρτητοι Έλληνες πουν όχι. Έχετε πει ότι δεν συνδέεται με το μακεδονικό ή δεδηλωμένη. Όμως, υπουργός ο οποίος διαφωνεί με μια βασική κυβερνητική επιλογή μπορεί να μείνει. Εντάξει, να συνεχίσει να δίνει εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση ο κ. Καμένος. Μπορεί να μείνει και υπουργός Εθνικής Άμυνας, ωστόσο. Επαναλαμβάνω, νομίζω ότι μπορούμε να φτάσουμε σε μια λύση η οποία θα κερδίσει και τη θετική ψήφο των ανεξάρτητων Ελλήνων και του Πάνου του Καμένου. Και σε κάθε περίπτωση, επιτρέψτε να πω και κάτι γενικό, αυτή η συνεργασία έχει δείξει ότι είναι πολύ περισσότερο ανθεκτική από όσο θα εύχονταν οι πολιτικοί μας αντίπαλοι. Έχει δώσει την εγγύηση για να πλειοψηφίσουν πάρα πολύ σημαντικές τομές και μεταρρυθμίσεις και στο δημόσιο τομέα και σε σχέση με την προστασία των αδύναμων οικονομικών στρωμάτων. Και βεβαίως θα είναι η κυβερνητική πλειοψηφία η οποία θα βγάλει τη χώρα από τη μέγενη των μνημονίων. Πάμε τώρα λίγο στην κεντροαριστερά. Έρχεται και στις μεθεπόμενες εκλογές απλή αναλογική. Θα μπορούσε κάποιος κεντροαριστερός ή κάποιος τέλεχος του ΠΑΣΟΚ να σας πει καλόπιστα ενδεχομένως ή και κακόπιστα. Είναι δυνατόν την Παρασκευή στη Βουλή να του στολίζετε για το σκάνδαλο Νοβάρτης ως εκείνους που κακοδιαχειρίστηκαν, που ενδεχομένως εγκαλούνται για διαπλοκή με φαρμακευτικές εταιρείες, για σκάνδαλα, για σκελετούς, ντουλάπες κλπ. Και το Σάββατο να λέτε ότι θέλετε να συγκροτήσετε ένα προοδευτικό πόλο στο πολιτικό σκηνικό μαζί τους. Συγχωρείτε, το σκάνδαλο Νοβάρτης έχει πάρα πολύ συγκεκριμένους αναφερόμενους. Τώρα, η συγκρότηση του προοδευτικού πόλου και της διεύρυνσης στήριξης της κυβερνητικής πολιτικής είναι ένας στόχος διαρκής από τη μεριά τη δική μας. Ένας στόχος θεμητός πολιτικά, ένας στόχος ο οποίος δεν τον κρύβουμε. Δεν κρύβουμε δηλαδή ότι θέλουμε να πείθουμε και ανθρώπους οι οποίοι έχουν αναφορά στην κεντροαριστερά, ακόμα και στο προοδευτικό κέντρο, για το ορθόν της πολιτικής την οποία προτάσουμε. Ξέρετε, εγώ δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι ένας άνθρωπος ο οποίος αυτοχαρακτηρίζεται κεντροαριστερός θα ήθελε να δει επανάληψη των πολιτικών οι οποίες χρεοκόπησαν τη χώρα. Δηλαδή, οι πολιτικές που εφαρμόστηκαν μέχρι το 2014, κύριε Μελιγκόνη, είναι πολιτικές, θα σας έλεγα, ακραίου νεοφιλελευθερισμού. Η επιλογή διάλυσης των εργασιακών σχέσεων είναι μια τέτοιου τύπου επιλογή. Γιατί ένας άνθρωπος που αυτοχαρακτηρίζεται κεντροαριστερός ή που θεωρεί ότι ανήκει στο προοδευτικό κέντρο, θα σας έλεγα, να θέλει να μην επανέλθουν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις όπως έχει αυτή η κυβέρνηση πετύχει. Κύριε Παπά, είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα την παραίτηση του Προέδρου του Συμβουλίου Επικρατείας και αναρωτιέμαι εάν σας ανησυχεί όλη αυτή η αναταραχή στο ανώτατο δικαστικό, στο ανώτατο δικαστήριο, με δεδομένο ότι περιμένουμε και εσείς, που είναι και προσωπική σας πρόκληση περισσότερο από όλους, μία απόφαση για αυτόν τον περίφημο διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες που ακόμη εκκρεμεί να τελειώσει η αεροπειρατεία, όπως λέτε κι εσείς. Νομίζω ότι ο κ. Αγγελαρίου είναι πάρα πολύ επιλεκτικό στο πότε βγαίνει να διαμαρτυρηθεί. Το ανέφερα διότι θυμάστε την ημέρα που είχαμε, όχι την απόφαση, αλλά τη συζήτηση, δεν είχαμε την επίσημη απόφαση, ναι, για το θέμα των τηλεοπτικών αδειών στο τέλος του 2016, είχαμε έξω από το Συμβούλιο της Επικρατείας τηλεοπτικούς δημοσιογράφους πριν ακόμα τελειώσει η διάσκεψη, προσέξτε, να λένε σύμφωνα με πληροφορίες το αποτέλεσμα είναι 14-11. Και πράγμα. Αυτό ήταν, λοιπόν, αυτό συνιστά μια παραβίαση του νόμου, όπως αντιλαμβάνεστε, και δεν είδα τότε τον κύριο Σαχελαρίου να παραιτείται. Να φοράει δηλαδή την. Δεν θυμάμαι και τον όρο, πώς το λένε αυτό το πρόσθετο έτσι. Το, ας μην το πούμε. Το ρουχισμό, σαλιάρα, να μην το πούμε. Ναι. Να μην το πούμε. Δεν είδα τότε να γίνουν τέτοιες δηλώσεις. Είδα να βγαίνουν ομαλότατα από το δικαστήριο και να συμπεριφέρονται σαν να μην τρέχει τίποτα, περνώντας μπροστά από τα τηλεοπτικά συνεργεία τα οποία είχαν από τις 7 το απόγευμα. Ενώ η διάσκεψη τελείωσε. Μεταδώσει το αποτέλεσμα. Είχαν μεταδώσει το αποτέλεσμα. Οι υπερθεματιστές για τις άδειες, κύριε Παπά, πότε θα ανακοινωθούν επίσημα? Ανακοινώνεται, νομίζω, η προεπιλογή πάρα πολύ σύντομα. Τώρα ανακοινώθηκε, μάλλον, και νομίζω ότι βαίνει προς την ολοκλήρωσή της διαδικασία. Είμαστε στη διαδικασία των ενστάσεων. Εάν επιθυμούν ή ο σταθμός που απορρίφθηκε ή κάποιος άλλος να εγείρει κάποιο ζήτημα. Νομίζω όμως ότι είμαστε στις τελευταίες μέρες και θα έχουμε μία ολοκλήρωση της διαδικασίας. Την οποία, ξέρετε, εμείς που υποστήκαμε και έναν πόλεμο πάρα πολύ έτσι συστηματικό, τόσο σε προσωπικό αλλά και σε συλλογικό επίπεδο, μπορούμε να την κοιτάμε αναδρομικά με ένα αίσθημα δικαίωσης αλλά και έτσι πικρού χαμόγελου για όσα ακούστηκαν. Κύριε Παπά, δηλαδή το Σεπτέμβριο θα είναι η πρώτη σεζόν νομιμότητας που θα ξεκινήσει, θα τουλάχιστον για τα πανελλαδικά. Είναι ειρωνία όμως, ξέρετε, να περνάνε τρεις δεκαετίες για να μπορέσει δηλαδή η πολιτεία να βάλει τους κανόνες σε ένα
πεδίο το οποίο είναι πάρα πολύ ευαίσθητο. Έτσι. Δηλαδή, το ποιος κατέχει συχνότητα, ποιος εκπέμπει μέσω της συχνότητας, με ποιους όρους εκπέμπει, ποιες προϋποθέσεις μπαίνουν ως προς την ποιότητα του προγράμματος, τον αριθμό των εργαζομένων, τα μηχανήματα τα οποία έχει και αν μπορούν σε υψηλή ευκρίνεια να μεταδώσουν σήμα. Άρα, νομίζω ότι είναι λυπηρό το ότι φτάσαμε μετά από 30 χρόνια σε αυτή την κατάσταση. Το θετικό είναι ότι για πρώτη φορά είναι η πολιτεία αυτή που βάζει τους κανόνες. Για να δούμε. Την Πέμπτη στο Eurogroup πολλοί λένε ότι θα κρυθεί το κατά πόσον το δούνο του θα μείνει ή θα φύγει στην Ευρώπη. Τελικά το θέλετε ή όχι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο? Τη μία σας κατηγορούν ότι όταν το Ταμείο πιέζει για διευθέτηση του χρέους τότε είναι καλό και όταν πιέζει για μέτρα τότε είναι κακό. Κύριε Μελικόνη, πρώτον, η Ελλάδα έχει δείξει από την αρχή αυτή τη διαπραγμάτευση, ακόμα και πριν κρυθούν οι λεπτομέρειες της συμφωνίας, ότι θα ήθελε μια αμιγώς ευρωπαϊκή λύση. Mm-hmm. Μια λύση δηλαδή χωρίς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι στο ελληνικό πρόγραμμα επειδή το ζήτησαν άλλες χώρες. Αυτό έγινε δεκτό χάρη της συμφωνίας. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια έτσι λίγο αστεία κατάσταση, όπου είμαστε λίγες μέρες πριν την ολοκλήρωση του τρίχρονου προγράμματος, όπου περιμένουμε να δούμε εάν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα αποφασίσει να μπει στο πρόγραμμα ή όχι. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να εξηγηθεί πάρα πολύ εύκολα. Τώρα, με ρωτάτε αν εμείς το θέλουμε μέσα ή έξω. Ναι, γιατί λέτε ότι μπορούμε να ζήσουμε και με αυτό, μπορούμε να ζήσουμε και χωρίς αυτό. Και εσείς όμως λέτε ότι μπορούμε να ζήσουμε με αυτό, μπορούμε να ζήσουμε και χωρίς αυτό. Δικαίως το λέμε. Γιατί η πρώτη μας προτεραιότητα είναι να υπάρχει μια συμφωνία η οποία να μην υπονομεύει την αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας όπως έχει αποτυπωθεί. Υπήρχαν και στο παρελθόν προτάσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, οι οποίες αυτή την αναπτυξιακή δυναμική εμείς πιστεύουμε ότι θα την υπονόμευα. Με ρωτάτε τώρα για το χρέος. Προσέξτε, κύριε Μελικόνη. Η θέση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για το χρέος γίνεται θετική για την ελληνική πλευρά, αν και μόνο αν βασίζεται σε δεδομένα τα οποία είναι συμβατά με τη θετική πραγματικότητα. Εάν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει μία γραμμή συλλογισμού η οποία λέει «Η οικονομία σας είναι χάλια, δεν θα πετύχετε τους στόχους, δεν μπορείτε να πάτε παρακάτω, δεν κάνετε μεταρρυθμίσεις και μία γενναία αναδιάρθρωση του χρέους θα μπορούσε να σας βοηθήσει». Εάν κάποιος υποθέσει. Τότε τι να τις κάνουμε τις πιέσεις για το χρέος σας. Μα αν κάποιος υποθέσει πραγματικά ότι θα μας ξεγελάσει στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης, να παραδεχτούμε όλο αυτό, όλη αυτή τη φενάκη. Mm-hmm. Όλες αυτές τις υποθέσεις οι οποίες διαψεύδονται κάθε 15 μέρες. Για να πούμε ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μας κάνει χάρη για το χρέος, νομίζω ότι. Για το χρονοδιάγραμμα ανησυχείτε? Γιατί μέχρι τις 21 Ιουνίου. Δεν ανησυχώ με την έννοια ότι αυτή τη στιγμή. Περιμένουμε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Ξέρετε κάτι, δεν ανησυχώ να σας πω γιατί. Γιατί η Ελλάδα καταρχήν έχει κλείσει αξιολόγηση, υπάρχει τεχνική συμφωνία, δεν έχουμε κάποια τέτοιου τύπου εκκρεμότητα. Πρώτον. Και δεύτερον, έχει δείξει η Ευρώπη πια ότι είναι έτοιμη να προχωρήσει και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Χωρίς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας στην ελληνική πλευρά. Η Ελλάδα διεκδίκησε και πέτυχε μια ευρωπαϊκή λύση στο χρέος. Δηλαδή τι, να είναι το μεγαλύτερο μέρος του χρέους της συνημμένο με ευρωπαϊκές χώρες σε διμερές επίπεδο και στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης και πέτυχε και κάτι άλλο το οποίο είναι εξίσου ενδεχομένως και περισσότερο σημαντικό, να υπάρχει το λεγόμενο μαξιλαράκι. Δηλαδή μια εγγύηση, mm-hmm. ένα πουγγί που θα κάθεται στο πλάι ως εγγύηση για να διασφαλίσει την έξοδο στις αγορές. Και η ρήτρα ανάπτυξης, έτσι. Μην την ξεχνάμε. Ναι. Τη λέμε τελευταίως γαλλικό κλειδί. Το γαλλικό κλειδί. Ναι, αδίκως, διότι έχει διατυπωθεί στην Ελλάδα από το 2011 από τον Αλέξη τον Τσίπρα. Και κλείνοντας, κύριε Παπά, μάθαμε ότι ήσασταν από τους τελευταίους ανθρώπους που είδατε τον Χάρη Κλίν πριν φύγει σήμερα από τη ζωή. Όχι, δεν ήμουν, αλλά τον είχα συναντήσει πάρα πολύ πρόσφατα. Προσφάτως, πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη. Είναι μια απώλεια η οποία μας γεμίζει συγκίνηση, μας φέρνει στο μυαλό στιγμές από τα παιδικά μας χρόνια, όπου περνάγαμε ατέλειωτες ώρες τότε με την κασέτα την οποία τη γύρναγες και την άλλη πλευρά για να την ακούσεις. Νομίζω ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έδωσε χαρακτήρα στην ελληνική σάτιρα. Είναι ένας σύγχρονος Αριστοφάνης. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πολύ για την συνομιλία και για τον ποδαρικό που μας κάνατε. Στέλλα,